Υπάρχουν αυτοί στους οποίους αρέσει το σκάκι και αυτοί στους οποίους αρέσει τα επιτραπέζια παιχνίδια. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, αυτούς στους οποίους αρέσει και το σκάκι και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Και σε αυτή την κατηγορία θεωρώ ότι ανήκω εγώ. Έπεσα σκάκι από πολύ μικρός, μ' άρεσε πολύ το σκάκι όταν ήμουνα στα νεαρά μου χρόνια. Έχω καιρό να παίξω, γιατί κυρίως παίζω περισσότερα επιτραπέζια παιχνίδια τον τελευταίο καιρό. Παρ' όλα αυτά, πάντα έχω στην καρδιά μου μια καλή θέση για μια παρτίδα σκάκι με ένα φίλο, κυρίως όταν είμαστε στο ίδιο επίπεδο για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε ένας τον άλλον. Είναι αγαπημένο παιχνίδι, το εκτιμώ αφάνταστα και μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ανακάλυψα πρόσφατα ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο θεωρώ ότι οι φίλοι που αγαπάνε το σκάκι θα το λατρέψουν. Έπαθα πλάκα όταν το έπαιξα, ενθύμησε πάρα πολύ το σκάκι στην λογική, παίζει τελείως διαφορετικά, έχει πάρα πολύ ωραία αφηρημένη λογική, στρατηγική, κινήσεις να διαβάσεις, να δεις τον αντίπαλο, να κινηθείς ένα πλέγμα και δεν πρόκειται για άλλο από το The Duke. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν σου γεμίζει το μάτι αρχικά, είναι πολύ απλό σε εικόνα, έχει μόνο ένα πλέγμα 6x6, ξύλινα πλακίδια τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ καλής ποιότητας οπτικά, είναι ποιοτικά στο μάτι και είναι όμορφα, για παράδειγμα είναι ξύλινα, αλλά δεν είναι εντυπωσιακά, δεν έχουν χρώμα, είναι λίγο μιας άλλης εποχής οπτικά τουλάχιστον. Δεν έχει όμως καμία σημασία, γιατί τη δουλειά σου την κάνουν υπέροχα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς παίζει το The Duke. Πάμε να δούμε ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια αφηρημένης λογικής, Abstract Games, που σίγουρα θα αρέσει σε φίλους που αγαπάνε το σκάκι. Πάρα πολύ ωραίο, όταν το ανακάλυψα ενθουσιάστηκα και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτό είναι το The Duke. Θα το βρείτε και σαν The Duke, The Duke ή The Duke Lord's Legacy. The Duke λοιπόν, όπως και να έχει, είναι το παιχνίδι αυτό, το οποίο αποτελείται από ένα ταμπλό, το οποίο έχει ένα πλέγμα 1, 2, 3, 4, 5, 6 επί 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εντάξει, τετράγωνο. Ο ένας παίκτης κάθεται από τη μία πλευρά και ο άλλος κάθεται απέναντι. Ο καθένας παίρνει το πουγγί του με τα κομμάτια του και ο άλλος το πουγγί του με τα κομμάτια του. Πριν τα ανακατέψει όλα μέσα στο πουγγί του, βγάζει 3 έξω, 2 footman, οι οποίοι είναι με αυτή τη μορφή. Είναι ξύλινα τα περιεχόμενα. Είναι πάρα πολύ ωραία τα πλακίδια. Δύο λοιπόν τέτοιους. Έναν και έναν δύο. Και τον δούκα τους. Ο Ντούκ. Ο πρώτος παίκτης λοιπόν αυτό που θα κάνει είναι θα τοποθετήσει τον δούκα του σε μία από αυτές τις θέσεις, ή εδώ ή εδώ, και στη συνέχεια θα βάλει αριστερά και δεξιά ή από εδώ και από εδώ όπως θέλει, σε μία από τις πλευρές τέλος πάντων του δούκα δίπλα, τους δύο footman. Αντίστοιχα στη συνέχεια ο δεύτερος παίκτης, αυτός θα παίξει δεύτερος στην πορεία, θα επιλέξει να βάλει και αυτό το δούκα του από τη μία πλευρά, δεν είναι ανάγκη να είναι απέναντι από τον άλλον, μπορεί να το βάλει όπου θέλει, και να βάλει τους δύο footman επίσης δίπλα με όποια σειρά θέλει. Μπορεί να το κάνει έτσι και έτσι. Αυτό δεν είναι δίπλα το διαγώνια, έτσι οριζόντια και κάθετα. Πολύ σημαντικό είναι ότι επειδή υπάρχουν πάνω προφίλ κίνησης, πρέπει όλες οι μονάδες να κοιτάνε, οι δικές μου μονάδες να κοιτάνε εμένα, το όνομα να είναι προς τα εμένα και η διευθέτηση να είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή δεν μπορώ να το βάλω έτσι. Πρέπει να είναι ακριβώς έτσι. Αντίστοιχα, και γι' αυτό και δεν το έχω γυρίσει κατ' εξαίρεση για να το βλέπετε στην κάμερα, ο αντίπαλος πρέπει οι μονάδες του να κοιτάνε τα γράμματα τον ίδιο. Έτσι. Γιατί έχει σημασία για να κοιτάς και πώς μπορείς να κινηθεί αυτός και να σου επιτεθεί όταν εσύ είσαι από την απέναντι πλευρά. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, παίρνουμε τα υπόλοιπα πλακίδια, τα βάζουμε μέσα, ανακατεύουμε και ολοκληρώνουμε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το setup. Έχουμε λοιπόν ο καθένας φτιάξει τη μεριά του και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν λεπτομέρειες ακόμα πρέπει να πούμε. Είναι ότι κάθε τέτοιο πλακίδιο, ας πάρουμε ένα footman, έχει δύο πλευρές. Έχει την πλευρά την starting, από την οποία ξεκινάει, και έχει πάντα ένα πιόνι μαύρο γεμάτο μέσα, και έχει την απέναντι μεριά, η οποία είναι η επόμενη, που έχει το πιόνι άσπρο και το υπόλοιπο τετράγωνο μαύρο. Φανταστείτε ότι αυτό εδώ είναι η μονάδα μας, η οποία κάθεται εδώ, είναι στο κέντρο αυτού εδώ του τετραγώνου, και δείχνει την κίνηση αριστερά και δεξιά. Δηλαδή εδώ αυτό μπορεί να πάει εδώ, μπορεί να πάει εδώ, πίσω δεν μπορεί να πάει και μπορεί να πάει και εδώ. Άρα, ανάλογα με το που είναι στο πλέγμα, δεν έχει σημασία που είναι εδώ, θα μπορούσε να είναι εδώ. Πάλι η κίνηση είναι μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά. Μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά, έτσι. Αλλά όταν ξεκινάει μια μονάδα, όταν τοποθετείται στην αρχή ή όταν τραβάμε στην πορεία για να βγάλουμε καινούριες, πάντα θα μπει από αυτή τη μεριά. Με αυτή μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και ποτέ με αυτή.
Έχει σημασία στην πορεία, θα το εξηγήσουμε, γιατί όταν κινούνται οι μονάδες, στο τέλος γίνονται flip. Σε επόμενο γύρο θα κινηθούν με διαφορετικό προφίλ, όπως βλέπετε, και θα γίνουν flip και ούτω καθεξής. Έτσι κινούνται. Τώρα έκανα τρεις γύρους με την ίδια μονάδα. Δεν θα το κάνω. Θα παίζει μία εγώ, μία ο αντίπαλος, αλλά αυτή είναι η λογική για να καταλάβουμε. Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι το orientation, ο προσανατολισμός, πάντα προς τα πάνω, και η μεριά από την οποία μπαίνει είναι πάντα η starting μεριά, να φαίνεται μαύρο το πιόνι και όχι μαύρο το περίγραμμα και άσπρο το πιόνι. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, ο κάθε παίχτης λοιπόν έχει τοποθετήσει τη μεριά του και είναι έτοιμη και περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Ο δεύτερος παίχτης είναι απέναντι, εμείς είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι για την αρχή. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να αρχίσουμε τη μάχη. Παίζει πρώτα η μεριά με τα λευκά. Ας πούμε ότι αυτά είναι τα σκούρα και αυτά είναι τα λευκά για ευκολία. Είναι λίγο πιο σκούρα στο χρωματισμό. Λοιπόν, ο παίχτης ο οποίος τοποθέτησε πρώτος τον δούκα του και τους δύο footman, ξεκινάει το παιχνίδι. Στο γύρο μας μπορούμε να κάνουμε ένα και μόνο ένα από τα εξής. Μπορούμε είτε να κινήσουμε ένα πλακίδιο με βάση το προφίλ και θα έρθουμε σε λεπτομέρεια, ακολουθήσουμε την κίνηση, κάνουμε το προφίλ της κίνησης και μετά το γυρίζουμε από την άλλη μεριά, την απέναντι, την από πίσω, είτε να τραβήξουμε ένα καινούριο πλακίδιο από το πουγγί μας, να διαλέξουμε να βρούμε ποια είναι η μεριά, θυμίζω ότι δεν είναι αυτή, πάντα μπαίνουν με αυτή τη μεριά, και να τοποθετήσουμε δίπλα σε μία από τις άδειες πλευρές δίπλα από τον δούκα μας. Εδώ δηλαδή μπορεί να μπει είτε εδώ είτε εδώ, δεν μπορεί να μπει δίπλα εδώ γιατί υπάρχει κάποιος άλλος. Συνεπώς, αν για κάποιο λόγο ο δούκα μας είναι περιτριγυρισμένος, δεν μπορούμε να τραβήξουμε και να βγάλουμε πλακίδιο, πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει μια πλευρά του δούκα ελεύθερη έτσι ώστε να μπορεί να κάνει spawn καινούργιες μονάδες. Αλλιώς δεν μπορεί να βγει και προφανώς προς τα πίσω δεν μπορούμε να βγούμε. Εντάξει, ωραία. Ή να χρησιμοποιήσουμε μια ειδική enhanced ιδιότητα, η οποία είναι προαιρετική και έχει να κάνει με το expansion, άρα σε αυτό το βασικό που το εξηγούμε δεν θα το παίξουμε. Απλά ονομαστικά οι ειδικές δυνάμεις μπορεί να χρησιμοποιήσεις είναι το divination, το escape, το ransom και το summon. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, υπάρχουν στον κανόνα, είναι αν παίζετε με προχωρημένους κανόνες. Άρα, στο βασικό παιχνίδι έχω δύο επιλογές. Είτε να κινήσω ένα πλακίδιο με το προφίλ κίνησης και να το γυρίσω ανάποδα, όπως δείξαμε πριν, είτε να τραβήξω ένα πλακίδιο από μέσα από την τσάντα μου, από τη δικιά μου τσάντα, ο καθένας έχει τη δικιά του, το δικό μου πουγγί, και να το βάλω δίπλα σε μία από τις ελεύθερες πλευρές, ελεύθερα τετράγωνα αριστερά-δεξιά, μπρος ή πίσω από τον δούκα, εφόσον αυτές υπάρχουν. Πάρα πολύ απλό. Τι προσπαθούμε να κάνουμε στο παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι απλό. Θα κερδίσει αυτός ο οποίος θα καταφέρει να πιάσει το δούκα του αντιπάλου. Αν καταφέρω να πιάσω αυτό το πιόνι, κέρδισα. Αν μου πιάσουν αυτό το πιόνι, κερδίζω. Το πιάνο έχει να κάνει την ίδια λογική με το σκάκι. Αν μια μονάδα μετακινηθεί πάνω σε μια άλλη μονάδα, την πιάνει. Άρα, αν με κάποιο τρόπο, με την κίνηση, κάποιος έρθει εδώ πάνω, θα τον πιάσει, θα πάρει τη θέση του και θα φύγει εκτός του παιχνιδιού αυτό. Όταν αυτό γίνει για τον δούκα, δηλαδή αν κάποιος μετακινηθεί πάνω στο δούκα, τον πιάνει. Και έχει κερδίσει. Ουσιαστικά είναι ο βασιλιάς του στο σκάκι, ας το πούμε κάπως έτσι ο δούκας. Άρα προσπαθούμε να πιάσουμε ένα στο δούκα του αλλουνού. Η όλη ομορφιά έρχεται από τις κινήσεις, από τα προφίλ και από τη στρατηγική που βάζεις μέσα στην παρτίδα. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε τι είναι τι. Μια μικρή εισαγωγή εδώ έχει να κάνει με την ανατομία του πλακιδίου. Είπαμε πάντα το πλακίδι έχει το όνομα κάτω, το εικονίδιο, δηλαδή ο δούκας έχει άλλο εικονίδιο από ό,τι έχει ο footman, βλέπετε στα δεξιά. Και αντίστοιχα, περιπίν, ο Sage έχει άλλο εικονίδιο για να μπορείτε να το ξεχωρίσετε γρήγορα στο ταμπλό ότι αυτό με αυτό είναι άλλη μονάδα. Πριν μπείτε σε λεπτομέρειες να διαβάζετε, πριν μπείτε σε λεπτομέρειες να δείτε προφίλ κίνησης. Και επιπλέον έχει το πλέγμα που είναι το ταμπλό κίνησης, την πίσω μεριά που είναι διαφορετική και εδώ είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Το προφίλ κίνησης είναι άλλο από μπροστά και όταν το γυρίσεις από πίσω είναι διαφορετικό. Άρα έχει σημασία γιατί όταν εσύ κινείσαι ωραίος και χαρούμενος και πλησιάζει τον αντίπαλο, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι μετά δεν θα μπορείς να κινηθείς με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο προφίλ. Και έχει σημασία αυτό και για τον αντίπαλο και για σένα. Επίσης σημαντικό είναι το εξής, ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή, στην πορεία του παιχνιδιού, να σηκώσουμε το πλακίδιο και να δούμε από πίσω από το πλακίδιό μας τι έχει, γιατί δεν το θυμόμαστε και να το κατεβάσουμε. Εκτός αν οι δύο παίκτες συμφωνήσουν ότι δεν θα το κάνουμε στην παρτίδα αυτό, οπότε δεν το κάνει κανένας από τους δύο. Και επίσης μπορούμε να συμφωνήσουμε αν θέλουμε να δούμε και το πλακίδιο του αντιπάλου, αλλιώς δεν το κάνουμε ούτε αυτό. Έτσι λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει και έχουμε ξεκινήσει την παρτίδα μας Duke, The Duke.
Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την κίνηση, γιατί εκείνη είναι η όλη ομορφιά του παιχνιδιού. Θα δείξω αυτό το ωραίο play rate που υπάρχει, το οποίο δείχνει όλα τα εικονίδια που μπορούμε να βρούμε πάνω στα διάφορα πλακίδια. Μπορούμε να κάνουμε κίνηση, μπορούμε να κάνουμε move δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε jump, να πηδήξουμε, μπορούμε να κάνουμε slide, να γλιστρήσουμε, μπορούμε να κάνουμε jump slide, να πηδήξουμε γλιστρώντας, command, strike, να χτυπήσουμε, άμυνα και dread. Αυτές είναι οι επιλογές. Και εδώ έχει πάρα πολύ ωραία παραδείγματα, είναι και από χαρτόνι αυτό το παιχνίδι. Θα ήθελα να έχει δύο τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Όπως και να έχει, εξηγούνται και με κείμενο από πίσω, αν κάποιος θέλει να διαβάσει και κείμενο. Να το. Οπότε εξηγεί κανονικά με λεπτομέρεια και με παράδειγμα τι κάνει το κάθε τι, αλλά υπάρχουν και στο φυλάδιο οδηγίων. Οπότε ο ένας μπορεί να πάρει αυτό και άλλο στο φυλάδιο οδηγίων, αν θέλετε. Στις πρώτες παρτίδες να έχετε εικόνα και για τα δύο, αλλά γενικά νομίζω ότι μετά από την πρώτη παρτίδα είναι πανεύκολο, δεν χρειάζεται να το θυμάστε καν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνουν τα πλακίδια αυτά. Και πριν πω και το τελευταίο, να πω ότι οι μονάδες οι δικές μου είναι ίδιες με τις μονάδες του αντιπάλου. Δεν είναι ασύμετρο το παιχνίδι, έτσι. Το βασικό, έχουμε ακριβώς τις ίδιες μονάδες. Απλά θα βγαίνουν με διαφορετική σειρά ανάλογα με το τι τραβάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση. Η κίνηση έχει να κάνει με τη μαύρη τελεία. Πολύ απλά, θα μετακινηθούμε από τη θέση που είμαστε και θα καταλήξουμε σε μία από τις μαύρες τελείες. Η λογική είναι η εξής. Για να μετακινηθούμε και να καταλήξουμε, θα μπορούσε να είναι αυτό το πλακίδιο ή αυτό το πλακίδιο, για παράδειγμα. Θα πρέπει να υπάρχει άδειο μονοπάτι προς την κίνηση. Εδώ είναι εύκολο, θα κινηθούμε εδώ και πάντα θα κάνουμε flip, μερικές φορές να το ξεχάσω, αλλά να το έχετε στο μυαλό σας. Εδώ τώρα μπορούμε να κινηθούμε. Εδώ όχι, γιατί τον μπλοκάρει αυτή η μονάδα. Είναι φιλική, εκτός αν είναι εχθρική, που θα κινηθούμε για να την κατακτήσουμε. Ή εδώ. Ή εδώ, εφόσον υπάρχει κενό. Εντάξει. Είναι απλό λοιπόν. Μάλλον τώρα το έδειχνα με το Pikeman. Αυτό είναι το αντιπάλου, γιατί είναι εδώ μέσα το Pikeman. Ουσιαστικά πρέπει να το δείξω έτσι, για να μην σας μπερδέψω. Ας το δείξουμε έτσι λοιπόν. Αυτά είναι του ίδιου χρώματος. Άρα, αυτός μπορεί να κινηθεί αριστερά, όχι γιατί έχει δικό του. Πάνω, πίσω ή δεξιά. Και θα γυρίσει. Αυτός μπορεί να κινηθεί όπως είναι. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Και θα γυρίσει κι αυτός. Εκεί που θα καταλήξει. Μπορώ να μην τον κάνω την κίνηση, να φτάσω μέχρι εδώ και να κινηθώ. Είναι πιθανές θέσεις η μαύρη κύκλη, στις οποίες μπορώ να κινηθώ εφόσον υπάρχει άδεια γραμμή στην πορεία μου. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ο Footman και είδαμε κατευθείαν και τον Bikeman πώς δουλεύει. Πάμε να δούμε το jump πώς γίνεται. Το jump πολύ απλά έχει να κάνει. Θα βρούμε. Βασικά θα πάρω του απέναντι χρώματος για να μην σας μπερδεύω, γιατί τα έχω εδώ στην άκρη. Το jump έχει να κάνει ξεκάθαρα με τους κύκλους τους ανοιχτούς. Για παράδειγμα, εδώ, αυτός είναι ο Ranger, είναι το απέναντι, αλλά τώρα το έχω βάλει από εδώ για να βλέπουμε έτσι, για να εξηγούμε τα εικονίδια. Μπορεί να πηδήξει από εκεί που είναι, σε αυτές τις ανοιχτές θέσεις. Δηλαδή από εδώ μπορεί να κάνει jump σαν τον άλογο, σαν τον αξιωματικό, συγγνώμη, στο σκάκι και να πηδήξει πάνω από δικές του ή εχθρικές μονάδες και να καταλήξει εκεί. Όπου καταλήγουμε, με όποια κίνηση και να κάνουμε, αν υπάρχει αντίπαλο, τον τρώμε και τον βγάζουμε εκτός παιχνιδιού. Αν είναι ο Δούκας, κερδίζουμε. Άρα, αν αυτός ήταν εδώ και. Εντάξει, ας ήταν λευκός τώρα, έχω πάρει το σκούρο πάλι. Μπορεί από εδώ να πηδήξει. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο με την κάμερα να το δείτε από μακριά, αλλά μπορεί να πηδήξει 1-2-3, δηλαδή 1-2-3, να έρθει εδώ ή εδώ. Και από εδώ, 1-2-3, εδώ ή εδώ. Εκεί είναι η λευκή κύκλη. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και τα τρίγωνα. Τα τρίγωνα επίσης μπορεί να είναι είτε σκουρόχρωμα, είτε ανοιχτόχρωμα σε ένα άλλο πλακίδιο. Όπως είναι για παράδειγμα, να βρω κάποιο ανοιχτόχρωμα. Ναι, είναι όλα. Πρέπει να τα γυρίσεις μπρος πίσω για να τα βρεις, να τα θυμάσαι. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι το σκουρόχρωμο τρίγωνο. Το σκουρόχρωμο τρίγωνο είναι η άλλη τύπου κίνηση που είναι αυτή εδώ, που δείχνει το φυλάδιο, το play rate. Είναι αυτό εδώ, είναι το slide. Το slide θα βρείτε ότι έχει μόνο δίπλα από τη μονάδα τρίγωνο, που σημαίνει ότι μπορείς να γλιστρήσεις όσο θέλεις προς την κατεύθυνση που δίνει το slide. Είτε από εδώ, είτε από εδώ. Γιατί έχει slide πάνω και κάτω. Έτσι. Πάλι ισχύει το ίδιο, πρέπει να υπάρχει ανοιχτή οδός για να μπορεί να κάνει ο άλλος το slide και εκεί που θα καταλήξει μπορεί να κάνει τα slide να φτάσει πάνω σε έναν αντίπαλο και να τον φάει. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το slide. Αν είναι ανοιχτό χρώμα το τρίγωνο, δηλαδή όπως ο κύκλος πάνω, το δείχνω εδώ,
αν είναι τέτοιο, κάνεις jump slide που σημαίνει ότι, κοιτάξτε, μπορεί να πηδήξει από πάνω και να συνεχίσει να γλιστράει. Ενώ εδώ πρέπει να γλιστράει σαν να σέρνεται στο πάτωμα. Ενώ εδώ μπορεί να πηδήξει και μετά να γλιστρήσει. Ό,τι γίνεται και με το jump και το move. Εδώ κινείται, περπατάει, φανταστείτε, και εδώ μπορεί να πηδήξει πάνω από κάποιο άλλο. Αρκεί να υπάρχει τελεία εκεί που καταλήγει, έτσι. Αυτό σημαίνει το jump. Πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν άλλα δύο εικονίδια, όπως βλέπετε, το command, το strike και άλλα δύο κάτω, το dread και το defense. Πάμε να τα δούμε, να τα εξηγήσουμε γιατί είναι πολύ απλά και ίσως να τα δείξουμε εδώ γιατί νομίζω είναι πιο εύκολο να τα βλέπουμε εδώ. Το strike είναι πολύ απλό, εκεί που έχει τα αστεράκια κάνω επίθεση. Δηλαδή σκοτώνω. Φανταστείτε ότι έχω κάποιο τύπου βόμβες ή κάποιο τύπου βέλη, τα πετάω και σκοτώνω προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, αν είμαι εδώ και υπάρχει ένας αντίπαλος εδώ, τώρα τα βάζω από την ίδια μεριά, ξαναλέω, κανονικά δεν θα είναι ποτέ έτσι, θα είναι τα δύο χρώματα ανάποδα, να ξέρετε, πάντα έτσι. Οπότε στο βάλω έτσι καλύτερα για σιγουριά. Λοιπόν, αυτός εδώ μπορεί να κάνει strike που εδώ, άρα χωρίς να κάνει κίνηση, μπορεί να τον χτυπήσει και να τον φάει. Δεν φεύγει από τη θέση, βλέπετε, ρίχνει εκτός αν κάνει jump. Έχει και strike και jump. Έτσι και γυρίζει. Αλλά αν κάνει strike το αστεράκι, τότε το χτυπάει, το σκοτώνει και γυρίζει. Αυτή είναι η λογική του strike. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και δίνει πολύ ευελιξία. Πάμε να δούμε το command. Το command είναι πολύ απλό. Οι μονάδες που έχουν command σου επιτρέπουν να πάρεις μια φιλική μονάδα από οποιοδήποτε τετράγωνο που έχει αυτά τα δύο και να την πας σε μια άλλη θέση. Κάνεις repositioning, πάρα πολύ ωραίο. Το dread είναι πολύ σημαντικό. Το dread παγώνει αυτή η μονάδα αν έχει dread. Για παράδειγμα, να βρούμε μια να τη δείξουμε από κοντά. Όταν έχει dread μια μονάδα, αυτό που κάνει είναι παγώνει όλες τις άλλες μονάδες, φιλικές ή εχθρικές, στη θέση που έχει την νεκροκεφαλή. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει όταν είσαι dread. Έτσι, το λέει και εδώ. Μετά από κάθε κίνηση ή τοποθέτηση νέου πλακιδίου, αν ένα πλακίδιο είναι κάτω από ένα τετράγωνο που έχει αυτό, το dread, από άλλη μονάδα, τότε αυτό γίνεται frozen in place, παγώνει. Το πλακίδιο δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να το πιάσει κάποιος, δεν μπορεί να το κάνει slide, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, είναι παγωμένο. Αλλά μπορείς να το κάνεις είτε για να προστατεύσεις κάποιο δικό σου, δεύτερο πλακίδιο, είτε για να καθυλώσεις τον αντίπαλο για να φέρεις μετά μια άλλη μονάδα να τον φάει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και δίνει πολύ ευελιξία. Και τέλος είναι το defense, το οποίο απλά είναι ένα μαύρο τετράγωνο, το οποίο σκέφτεται είναι σαν ένα τείχος. Αυτό που σου λέω ότι είναι αν υπάρχει ένα defense από ένα unit σε αυτή τη θέση, πάει να πει ότι εδώ υπάρχει block και δεν μπορεί κάποιος να κάνει move, slide κτλ. Για να περάσει, γιατί ουσιαστικά του κόβει την κίνηση ακόμα και αν θα κατέληγε στο να φάει κάτι από πίσω. Αυτές είναι οι κινήσεις, πάρα πολύ ωραίες σε στρατηγική. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά, υπάρχει και reference στο πίσω μέρος του φυλαδίου. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά στρατηγικό το παιχνίδι. Σου δίνει πάρα πολύ, πολύ λογική και πάρα πολύ αυτό το feeling, την αίσθηση από το σκάκι, πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί πρέπει και να έξυπνα να παγιδεύσεις με τις κινήσεις σου τον αντίπαλο, να τον καθυλώσεις και να έχεις στο μυαλό σου και τον αντίπαλο και εσένα ότι από την πίσω μεριά όταν θα γυρίσει έχει άλλο προφίλ και αυτό κάνει όλη την ομορφιά του παιχνιδιού. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει και η επέκταση Arthurian Legends που βάζει κλασικά Arthuro, Morgana και ούτω καθεξής. Να δείξουμε λοιπόν, είναι κάποια πραγματικά τα οποία δεν παίζουν και βγαίνουν εκτός και ξεκινάνε μετά αν παίξει σε άλλη παρτίδα με το expansion. Να, η Morgana, η οποία έχει και enhanced stability, βλέπετε. Και είναι ένα από τα τρία πράγματα που μπορείς να κάνεις: κίνηση, να τραβήξεις ή να κάνεις enhanced stability, αν παίζεις με αυτά τα πλακίδια. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλά tiles με διαφορετικά προφίλ. Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε απ' έξω, γιατί δεν θα τα έχετε όλα μπροστά σας. Ίσως αν έχετε εικόνα μερικών να έχετε κάποια καλύτερη στρατηγική τοποθέτηση, αλλά και πάλι μπορεί να ξεκινήσεις να παίζεις χωρίς να έχεις καμία εικόνα του τι είναι τι. Και ουσιαστικά αυτό που θα δεις είναι όταν θα τα τραβάς, τι επιλογές έχεις ανάλογα με τα πλακίδια. Πάρα μα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα δείτε ότι υπάρχει το γάτα ποντίκι, ποντίκι γάτα. Κάποιος βγαίνει στην επίθεση, κάποιος βγαίνει στην άμυνα συνέχεια. Σου βγάζει πάρα πολύ αυτή την ένταση του παιχνιδιού. Τόσο απλό σαν κόνσεπτ, έτσι. Ποιοτικά αυτά. Αλλά παρόλα αυτά, όταν τα συνδυάσεις με την λογική και την abstract λογική, θα διαπιστώσεις ότι έχεις ένα εξαιρετικό παιχνίδι στην κατοχή σου, το οποίο αξίζει πάρα πολύ. Εντυπωσιακό. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος, όπως είχε για το σκάκι, και αν σου εξηγούσε κάποιος πρέπει να παίξει για να το καταλάβεις, είναι να παίξει μια παρτίδα The Duke. Lord's Legacy.